Και φίλοι, γεια σας. Ζωντανά και σήμερα Πέμπτη, εδώ στο Τηλεεπιλογές. Θα περάσουμε όμορφα, μαγειρεύοντας, επικοινωνώντας. Και να πω ότι το ντύσιμό μου το επιμηλήθηκε το κατάστημα Ντίνα, που είναι στην Εφόρων 4. Εφόρων 4 είναι στα παλιά ψαράδικα των Σερών. Τώρα έχει γίνει ένα υπέροχο πάρκο. Δίπλα στο δεύτερο πρατήριο που άνοιξε φέτα κορυφή, γιατί το πρώτο είναι 8 Ισμαΐου γωνία. Εκεί θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα, μεγέθη και κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές και προπαντός μεγάλες προσφορές. Κατάστημα Ντίνα, στην Εφόρων 4, κάντε ένα σοπιθέραπη και ανανεωθείτε μέσα από κάτι καινούργιο που θα αγοράσετε. Καταστήματα Ζήλης Γκοντ. 2 στις 4, ένα στην Ξάνθη Καραολή 49 και νέο κατάστημα στη Δράμα Εμμανουήλ Παπά 11. Στις 4 επί της ημεραρχίας κοντά στα δικαστήρια το πρώτο και το δεύτερο στην πλατεία εμπορίου για εξυπηρέτηση του κοινού. Το παρελθόν δίνει λύση στο παρόν, το χρήμα επιτόπου. Μπορείτε με μεγάλη χυμήθεια να εκτιμήσετε τα καταστροφικά σας στο χώρο σας χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε αν δεν το επιθυμείτε. Τα καταστήματα Ζήλης Γκοντ έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ιωάννης Τότσιος, στο Χριστός Σερών, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Θέλετε να κάνετε αλλαγή στα πατώματά σας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, laminate. Ένα είναι το όνομα, Ιωάννης Τότσιος, στο Χριστός Σερών. Με κουφώματα εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, πλαστικά, μεταλλικά, γερμανικά. Ιωάννης Τότσιος, το Χριστός Σερών και συνέπεια, καλές τιμές και κατάστημα της εμπιστοσύνης. Phoenix Hotel. Άνοιξε και μας περιμένει. Καθημερινά στις 7.30 ώρα φεύγει το λεωφορείο από την πλατεία Ελευθερίας, επιστροφή στις 11.30 ώρα, για να περάσουμε όμορφα τα βράδια μας με τα καφεδάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τα ποτά μας, τα γεύματά μας. Phoenix Hotel άνοιξε και μας περιμένει. Κόσμο με Χατζηγεωργίου. Ο Χρυσός μας φέρνει κοντά. Δύο νέα παιδιά, ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης μας περιμένουν Ερμού 80 με παραλαβές κατά αποκλειστικότητα στις αίρες και είναι ένα κατάστημα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, γιατί ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις. Κόσμημα Χατζηγεωργίου, ο Χρυσός μας φέρνει κοντά. Κάθε Πέμπτη κοντά μας έχουμε συνεργάτη και ψυχολόγο της εκπομπής μας, τον Μάνο τον Τζίτζερα. Να τον καλωσορίσουμε. Μάνο, καλωσόρισες. Καλησπέρα κύριε Στέλνη. Μας έλειψες την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι πάλι εδώ να τα πούμε. Να, ευκαιρία να τα πούμε. Έτσι. Πώς είσαι καταρχήν? Καλά, καλά. Χαίρομαι. Το θέμα μας σήμερα είναι ψυχώσεις και νευρώσεις. Απασχολεί αρκετό κόσμο. Είναι, ας το πούμε, δύο θέματα ομπρέλα. Δηλαδή, πιάνουν πολλά θεματάκια. Εμείς λίγο γενικά θα το πιάσουμε και ίσως σε κάποιες άλλες εκπομπές να μιλήσουμε και πιο εξειδικευμένα. Και άμα θέλουμε ιδιαίτερα, θα πάμε στο Μάνο. Να διαβάσω την καρτέλα. Ψύχωση είναι η μερική ή ολική απώλεια επαφής με την πραγματικότητα, με αλλαγές στη διάθεση και στη σκέψη. Ψύχωση προκαλούμενη από ουσίες, από οργανικό πρόβλημα και σχιζοφρενικόμορφες, τι σιδηρόδρομος είναι αυτός, διαταραχές είναι οι συχνότερες μορφές ψυχώσεων. Οι νευρώσεις είναι παθήσεις με ψυχογεννητικά αίτια που ενισχύονται ιδιαίτερα από το υπερβολικό άγχος. Ήδη νευρώσεων θα μπορούσε να είναι η ψυχοσωματική συμπτωματολογία,
ή ψυχαναγκασμοί και κάποιες φοβίες. Όσο νωρίτερα αρχίζει η θεραπεία, τόσο καλύτερη είναι η προοπτική βελτίωσης. Έτσι ακριβώς. Από πού δεν το πιάσουμε μάλλον αυτό το πράγμα. Όπως και στα πιο πολλά ψυχολογικά ζητήματα που το έχουμε τονίσει και σε άλλες εκπομπές σας, όσο νωρίτερα κάποιος ασχοληθεί με την επίλυση κάποιων προβλημάτων, τόσο πιο καλά θα να πάει. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ένα, ναι. Να πιάσουμε τις νευρώσεις. Να πιάσουμε τις νευρώσεις, ναι. Οι νευρώσεις, τι είναι καταρχήν? Λοιπόν, οι νευρώσεις είναι, ας το πούμε λίγο απλά και κλαϊκευμένα, οι αντιδράσεις από την πίεση που νιώθουμε μέσα στην καθημερινότητα, από τα άγχη που θα εκφραστούν στο σώμα. Άρα, για παράδειγμα, έχουμε ακούσει όλοι και κάποιοι μπορεί να το έχουν περάσει, νεύρωση στομάχου. Τι είναι νεύρωση στομάχου? Ενώ δεν υπάρχει κάποιο οργανικό αίτιο που δημιουργεί δυσλειτουργία στο στομάχι. Κάποιοι ψυχολογικοί παράγοντες, πιέσεις της καθημερινότητας, γενικευμένο άγχος, όταν ζοριζόμαστε από κάποια πράγματα, όταν καταπιεζόμαστε, μπορούν να βγάλουν την αντίδραση στο σώμα. Άρα οι νευρώσεις είναι όταν πιεζόμαστε σταθερά μες στην καθημερινότητα ή όταν καταπιεζόμαστε, κάνουμε πράγματα που δεν τα θέλουμε, μπορεί να βγουν στο σώμα. Μπορεί και σε ένα μικρό παιδάκι να το δούμε. Για παράδειγμα, πολλές μαμάδες διαμαρτύρονται και λένε, πήγε το παιδί μου στο σχολείο και κάποιες φορές παίρνει τηλέφωνο δασκάλα και μου λέει να έρθω να το πάρω γιατί πονάει η κοιλίτσα. Ναι. Μπορεί το παιδάκι εκείνο για κάποιον λόγο να νιώσει ένα έντονο άγχος, μια δυσφορία, ίσως επειδή πίστεψε ότι δεν ξέρει το μάθημα για παράδειγμα, και να που νευρομυϊκά αντέδρασε στο στομάχι και το παιδάκι ένιωσε, γιατί στην έβρωση πραγματικά νιώθουμε τον πόνο, απλά δεν είναι οργανικό το αίτιο. Άρα με λίγα λόγια είναι ψυχογενή τα αίτια, οι αιτίες που δυσλειτουργούμε και όχι οργανικές. Είναι όμως, λέει, και με ψυχογενετικά αίτια. Ναι. Άρα ψυχολογικοί παράγοντες γενικότερα, πιέσεις μέσα από την καθημερινότητα, συσσωρευμένα φορτία, δυσλειτουργίες που έχουμε πολλές φορές στη σκέψη μας, γενικότερα ό,τι μας ζορίζει, μπορεί, κυρία Στέλλα, να εκφραστεί στο σώμα. Δεν λέω ότι γίνεται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά γίνεται σε μια αρκετά μεγάλη κατηγορία ανθρώπων. Η πίεση του ψυχικού κόσμου, το ζόρισμα των συναισθημάτων, των σκέψεων, το τρέχω και δεν φτάνω, πολλές φορές μπορεί να βγει στο σώμα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, άρα πρέπει να κάνουμε διαχείριση γενικότερα του άγχους, να μπορούμε να βάζουμε σε τάξη το πρόγραμμά μας, να μην βάζουμε παραπάνω πράγματα μέσα στην καθημερινότητα. Γιατί το 24ωρο έχει μόνο 24 ώρες. Έχει μόνο 24 ώρες και πρέπει να βρούμε, πέρα από το να κοιμηθούμε, και κάποιες άλλες ώρες να χαλαρώσουμε. Και εδώ να το τονίσουμε εδώ για τους τηλεθεατές, ότι συνήθως όταν πιεζόμαστε σταθερά μέσα στην καθημερινότητά μας, κάπου αυτό θα βγει. Κάπου θα βγει. Δεν είναι μόνο, γιατί πολλοί λένε εντάξει θα πάω να κοιμηθώ, θα ξεκουραστώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή όσο πιο πολλά φορτία βάζουμε, τόσο αυξάνει την πιθανότητα κάποια στιγμή, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο σε όλους, αλλά σε πολλούς, να βγει υπό τη μορφή των νευρώσεων η πίεση που νιώθουμε. Ψύχωση. Εκεί είναι πιο ζόρικα. Είναι πιο ζόρικα εκεί τα πράγματα. Πιο ζόρικα. Πιο ζόρικα. Έχεις και μερική, λέει, ολική απώλεια επαφής. Ναι. Κυρία Στέλλα, τι είναι αυτό το πράγμα, η δηλαδή? Ψύχωση είναι μια μεγάλη ομπρέλα δυσλειτουργιών. Έχει διάφορες παθήσεις που μπορεί σε κάποια άλλη εκπομπή να τις πιάσουμε μία-μία, όπως για παράδειγμα η σχιζοφρενικόμορφη, η σχιζοφρένεια ή διάφορες άλλες ψυχώσεις, μετά τη γέννηση ενός παιδιού, επιλόχιος, ψύχωση κτλ. Τι είναι με λίγα λόγια η ψύχωση? Καταρχάς να τονίσουμε ότι στην έβρωση το άτομο είναι λειτουργικό, έχει επαφή με το περιβάλλον, καταλαβαίνει ότι έχει πρόβλημα κάπου στο σώμα του από ψυχολογικούς παράγοντες, ενώ στην ψύχωση συνήθως έχουμε μία αλλαγή στα συναισθήματα, στη σκέψη και στις αντιδράσεις μας. Άρα, αν εγώ εμφανίσω μία ψύχωση, μπορεί να νιώθω στα καλά καθούμενα του γείτονα θέλει να μου κάνει κακό, να νιώθω ότι η γυναίκα μου στα καλά καθούμενα όλα πάνε καλά, ότι με απατά. Δηλαδή, παίρνω κάποιες ενδείξεις ελάχιστες. Αυτοί που σηκώνουν χέρι και χτυπάνε τώρα και σκοτώνουν γυναίκες, ψύχωση έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει κάποια προδιάθεση σε κάποιους από αυτούς να έχουν μία υπερβολικά δυσλειτουργική ερμηνεία σε κάποια θέματα. Δεν είναι νορμάλ άνθρωποι δηλαδή? Αποδεικνύεται πολλές φορές ότι δεν είναι νορμάλ άνθρωποι. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, ότι μπορεί και ένας ζηλότυπος που δεν είναι ψυχωτικός, απλά είναι πολύ
έκδηλο μέσα του οι σκέψεις ότι μήπως η γυναίκα του, για παράδειγμα, τον απατά κτλ, κτλ, που δεν έχει μπει στην κατηγορία της ψύχωσης, και αυτός να κάνει κάποιες βίαιες πράξεις. Αυτό που πρέπει όμως λίγο να τονίσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής, ότι όταν ένας άνθρωπος μπαίνει σε μια ψυχωτική κατάσταση ο εγκέφαλός του, σημαίνει ότι αρχίζει και παρερμηνεύει κάποια πράγματα, γίνεται παραπάνω καχύποπτος, γίνεται παραπάνω αιμονικός, σε βαθμό όμως κάπως ψυχοπαθολογικό. Άρα θα καταλάβουμε, για παράδειγμα, ότι ο Μάνος, ας πάρω εμένα, αλλάζει, απομονώνεται περισσότερο, λέει παράξενα πράγματα, στα καλά καθόμενα μιλάει, ας πούμε, για την αστυνομία, ότι τον παρακολουθεί, στα καλά καθόμενα νιώθει ότι κάτι κακό θα συμβεί, πράγματα που δεν τα έλεγε πριν. Συνήθως εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, δηλαδή μπορεί να τη συναντήσουμε και στο τελείωμα της εφηβείας, στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης θα εμφανιστούν τα ψυχωτικά επεισόδια. Να τονίσουμε εδώ που το βάλαμε στην καρτέλα από ουσίες για τα νέα παιδιά που μας ακούν, οι ναρκωτικές ουσίες πολλές φορές είναι υπεύθυνες για να γίνουμε στο τέλος ψυχωτικοί, άρα να έχουμε ακουστικές ψευδαισθήσεις ή και άλλες γενικότερα, νομίζουμε ότι κάποιος μας μιλάει κτλ. Όταν θα διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε έναν συνάνθρωπό μας, επειδή αυτός ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι καλά και δυσκολεύεται να πιστέψει ότι εμείς που θέλουμε να τον βοηθήσουμε του λέμε την αλήθεια, πρέπει να βρούμε τρόπο να έρθουμε σε επαφή με έναν ειδικό, εμείς που ενδιαφερόμαστε για τον ψυχωτικό, για να μας πει κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί, κυρία Στέλλα, όπως το βάλαμε και στο τέλος της καρτέλας, αν γρήγορα εντοπιστεί και διαχειριστούμε σωστά ένα πρόβλημα, αυξάνεται η πιθανότητα να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτόν πραγματικά. Ενώ να τα αφήσουμε, είναι εύκολο να τον πείσουμε για να ακολουθήσει μια. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να το θεραπεύσουμε εν τέλει. Θεραπεύεται εν τέλει, μάλλον. Κοιτάξτε, κυρία Στέλλα. Να πάρουμε, ας πούμε, το. Είναι δύσκολο, έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ σωστό το ερώτημα. Είναι δύσκολο να πιστεί ένας άνθρωπος που άλλα πράγματα νομίζει μες στο μυαλό του, που έχει αυξηθεί η καχυποψία και όλους τους θεωρεί, για παράδειγμα, όλους τους βλέπει με ένα καχύποπτο τρόπο, να εμπιστευτεί έναν ειδικό. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις, τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται ότι είναι αναγκαστική και η φαρμακευτική βοήθεια, για να μπορέσει το άτομο αυτό κατά κάποιο τρόπο να καταλαγιάσουν μέσα του όλα αυτά που σκέφτεται και μετά ψυχοθεραπευτικά, παράλληλα με τη φαρμακοθεραπεία, να τον βοηθήσουμε. Άρα στις νευρώσεις, γι' αυτό και το έβαλα κάπως μαζί, επειδή είναι κοντινά αλλά και λίγο μακρινά κατά τα άλλα φαινόμενα. Το ένα έχει μία πρόγνωση λίγο δύσκολη και πρέπει οπωσδήποτε να μπουν οι ειδικοί από την αρχή να βοηθήσουν, ενώ στις νευρώσεις μπορεί το άτομο, ενώ καταλαβαίνει ότι η πίεση της καθημερινότητας, αφού έχει πάει σε κάποιον παθολόγο, κάπου έχει πάει και του είπαν ότι δεν είναι οργανικό, εκεί είναι πιο εύκολο να πάει σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για να δεχτεί βοήθεια, να βρει τι του συμβαίνει. Άρα το ένα είναι αρρώστια, αν μπορούμε έτσι να το πούμε, η ψύχωση, ενώ το άλλο θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο πιο απαλά, είναι δυσλειτουργίες, όχι οργανικού χαρακτήρα, ψυχολογικού. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα ψυχογενετικά αίτια. Δηλαδή, έχει το μικρόβιο μέσα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές έρευνες για τις ψυχώσεις, μέχρι και κληρονομικοί παράγοντες, διάφοροι παράγοντες, γενετικοί που μπορεί να παίζουν το ρόλο. Σίγουρα όμως εγώ σαν ψυχολόγος θα σταθώ λίγο στο κομμάτι το τι γίνεται στη ζωή ενός ανθρώπου. Άρα, για παράδειγμα, σίγουρα είναι σημαντικό, όπως το έχουμε τονίσει και σε άλλες εκπομπές, τα βιώματα από την παιδική ηλικία, το παιδί γενικότερα να προσπαθούμε να το αγκαλιάζουμε πραγματικά και όχι μόνο αντικειμενικά με μια αγκαλιά, να είμαστε δίπλα του. Γενικά να βοηθάμε από μικρά τα παιδάκια μας να αυτονομούνται, να μαθαίνουν να διαχειρίζονται το άγχος, να μαθαίνουν να διαχειρίζονται την καθημερινότητα, γιατί πολλές έρευνες δείχνουν ότι ένα παιδί που είναι είτε υπερπροστατευμένο, είτε ένα παιδί που είναι παρατημένο συναισθηματικά από τους γονείς, στην εφηβική ηλικία, επειδή αλλάζουν οι ισορροπίες, δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα, κοινωνικοποίηση, σχολείο κτλ. Πολλές φορές το ζόρισμα, έρευνες το αποδεικνύουν αυτό, παίζει κάποιο ρόλο στο να εμφανίσουμε κάποιας μορφής
ψυχωτικά επεισόδια συνδυαστικά, κάποιες φορές και με άλλα πράγματα. Τώρα να ρωτήσω. Οι παλιοί έλεγαν ότι, ας πούμε, η κληρονομικότητα κρατάει 7 γενιές. Υπάρχει περίπτωση να είναι η τέταρτη γενιά και να εκδηλωθεί μια τέτοια ψύχωση ή σχιζοφρένεια? Κοιτάξτε, κυρία Στέλλα, είναι γεγονός ότι από πολλά χρόνια ασχολούνται οι ειδικοί για να δουν τι γίνεται με την κληρονομικότητα, για να μην τρομάξουμε τον κόσμο. Σχεδόν καμία έρευνα δεν μπορεί να αποδείξει στο 100% είτε ότι ο γονιός μεταφέρει κάτι με το DNA ή κάποιες γενιές πιο πίσω. Ερευνητικά όμως φαίνεται για κάποιες παθήσεις, όπως για παράδειγμα η σχιζοφρένεια, που κάποια άλλη στιγμή μπορούν να μιλήσουν αποκλειστικά για αυτήν, ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο αυτός ο παράγοντας φτάνει για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Εγώ θα έλεγα ότι γενικότερα, πάνω στη δικιά μου την ειδικότητα, θα μιλήσω ως κλινικός ψυχολόγος, αυτό που πρέπει εμείς να φροντίζουμε οι γονείς και γενικότερα όλοι μας τον εαυτό μας, είναι να μάθουμε να διαχειριζόμαστε όσο γίνεται την καθημερινότητα, το χρόνο, να μην υπερζοριζόμαστε, να μάθουμε αν είμαστε εμείς τέτοιοι. Σωστή κατανομή χρόνου. Σωστή κατανομή, θα βοηθήσουμε και τα παιδάκια μας έτσι να είναι. Και νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος γενικότερα μαθαίνει να κάνει ένα κοντρόλ, να είναι κοινωνικός, να εξασκήσουμε το παιδί μας να είναι εξωστρεφής προσωπικότητα και όχι εσωστρεφής παθητική προσωπικότητα, νομίζω γενικότερα βοηθάμε εμάς αλλά και τα παιδιά μας να είναι λίγο πιο μακριά από τις ψυχικές δυσλειτουργίες. Και αν εμείς είμαστε καλά, ισορροπημένοι μέσα μας, αυτό αντανακλά και στην οικογένεια και στα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Κάποτε είχα διαβάσει όλο τον τόμο Εγκυκλοπαιδεία της γυναίκας. 6-8 βιβλία ήταν τόσα. Λοιπόν, και έλεγε, όταν καίγεστε από δουλειά για τις γυναίκες, παρατήσετε όπως είναι και κάντε ένα καφεδάκι και πιείτε. Έτσι. Με την ηρεμία εκείνη προγραμματίζεται ο εγκέφαλος και βάζει σε τάξη τις προτεραιότητες στη δουλειά. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πόσο μάλλον να κάνεις και ένα τσιγαράκι. Πρέπει να χαλαρώνουμε. Ακόμα πιο ωραία. Και κυρία Στέλλα, όχι πολλά πρέπει. Όχι όλη η ζωή μας ένα πρέπει. Πρέπει το παιδί να διαβάσει 8 ώρες, λέω τώρα τυχαία. Πρέπει εμείς να κάνουμε αυτό. Πρέπει εμείς να κάνουμε εκείνο. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχει τάξη και οργάνωση η ζωή μας. Αλλά κάποια στιγμή ας δωρήσουμε χρόνο και λίγο προς τον εαυτό μας και ας μάθουμε και το παιδί μας από νωρίς να καταλαβαίνει, να κάνει σωστή διαχείριση του χρόνου και σωστή διαχείριση των σκέψεων. Ένα παιδί το οποίο μαθαίνει από μικρό στο άγχος, στην πίεση και στη λάθος διαχείριση, είναι να ζει σε ένα περιβάλλον αγχωτικό, πιεστικό, νευρικό. Αν το παραμιλούμε συναισθηματικά, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο, κάνουν μια κακή σύνθεση στον ψυχικό κόσμο, που συνδυαστικά και με άλλα πράγματα μετά μπορεί να είναι αιτία, ίσως όχι των ψυχώσεων, αλλά γενικότερα κάποιων ψυχικών δυσλειτουργιών. Άρα λοιπόν, όσο πιο νωρίς αρχίσουμε τη θεραπεία, τόσο είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Σε όλες τις ψυχικές δυσλειτουργίες, κυρία Στέλλα, αυτό φέρνει θετικότερα αποτελέσματα γρηγορότερα και σε περισσότερες ψυχικές δυσλειτουργίες ή παθήσεις φέρνει και ολικό αποτέλεσμα, θετικό ολικό αποτέλεσμα. Και πού μπορούμε να σε βρούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, Μάνο? Το γραφείο μου είναι επί της οδού 29 Ιουνίου 4 στις Σέρες, στον τρίτο όροφο, και το τηλέφωνο μου το 2321-052-937. Άρα λοιπόν υπάρχει, αν ξεκινήσουμε νωρίς, υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει λύση. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να έχουμε το δικό μας ψυχολόγο. Καλό είναι. Κακό δεν κάνει. Σίγουρα ένας ειδικός πάντα θα βοηθήσει, είτε ψυχολόγος είτε ψυχίατρος στην περίπτωσή μας, αν χρειαστεί φάρμακο. Σίγουρα η έγκαιρη επαφή με τον ειδικό όλα, βοηθάει πάρα πολλά και την οικογένεια για το πώς θα χειριστεί έναν που έχει πρόβλημα, αλλά και τον ίδιο τον ασθενή. Μάνο μου, πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ σήμερα.
Και επειδή μας παρακολουθούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κάναμε πάρα πολύ καλό με αυτό το θέμα για τους φίλους. Πιστεύω ότι βοηθούμε πολλές φορές τον κόσμο μαζί, γιατί είναι πάντα ενεργητικός ο διάλογος που κάνουμε. Και βοηθάει, πιστεύω, πολλούς να πονηρευτούν, να προβληματιστούν και να δουν τι θα κάνουν όταν έχουν πρώτα οι ίδιοι και μετά για τους γύρω. Έτσι, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Να είστε καλά, κυρία Στέλλα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε για τους αγαπημένους μας χορηγούς και θα πάμε κουζίνα. Είμαστε φίλες και φίλοι, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 2-3-21-0-45-5-34 και 45-5-35. Δέσποινες γεύσεις. Όπως παλιά, δέσποινες γεύσεις, όπως μαμά βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τον κινηματογράφο, κινηματοθέατρο Αστέρια, δίπλα στον κινηματογράφο Κρόνιο. Το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας είναι 2-3-21-0-20-0-11. Ή για να παραγγείλετε ό,τι πίτα θέλετε εσείς, γλυκιά, αρμυρή. Και επίσης, φίλες μου, η νοστιμιά δεν περιγράφεται. Γίνονται όλα εκείνη την ώρα με άρεστα υλικά. Δέσποινες γεύσεις όπως παλιά, δέσποινες γεύσεις όπως μαμά. Εκεί θα βρούμε με κρασιάτικο μαντί, με κρασιάτικα λουκούμια και τις πίτες σε όλες τις γεύσεις. Σότος. Το πιο δυνατό σουβλάκι στις Σέρρες. Δεν γίνεται να έρθετε στην πόλη των Σερών ή να βγείτε έξω και να μην απολαύσετε το υπέροχο σουβλάκι, τα κολοσούβλια, τα γιαουρτλού, τα μπιφτέκια, γεμιστά και σκέτα με βουβαλίσιο κύμα. Επίσης, τις Σέρρες και μπριζόλα και τις μπεζέδες. Βρίσκεται Ερμού 16 και σε Λεύκο γωνία. Delivery στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2-3-21-056-211. Σότος, το πιο δυνατό σουβλάκι στις Σέρρες. Κορυφή. Συλλέγει μόνο από το νομό Σερών φρέσκο αγωπρόβειο γάλα, το επεξεργάζεται και έρχεται η φέτα κορυφή να συμπληρώσει τη διατροφή μας. 14 χώρες στην Ευρώπη τρέφονται με φέτα κορυφή Σερών, τώρα και στην Αμερική. Βρίσκεται το πρώτο κατάστημα 8 Ισμαΐου γωνία και το δεύτερο εφόρων 4 δίπλα στο κατάστημα που δίνει την κυρία Στέλλα. Ανοιχτά από το πρωί στις 8 μέχρι τις 4 το απόγευμα και οι τιμές είναι εργοστασίου και όχι προσφορών. Φέτο κορυφή Σερών, όπου και να την δείτε, βάλτε τη στο καλάθι σας. Σπιτικό. Μεγάλο Αλεξάνδρου 10. Οικογενειακή επιχείρηση. Delivery στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. Στο 2-3-21-083-003 να έρθουν το καφεδάκι, η πίτσα, η πίτα, τα πινελί, τα καλτσόνι, η μπουγάτσα, τα μπουρέκια, οι λουκουμάδες και τον οπό φύλλο πίτας. Μπόρικα τα υλικά και άριστα σε ποιότητα. Σπιτικό Μεγάλο Αλεξάνδρου 10, οικογενειακή επιχείρηση. Εκοπλάν, το υπέροχο αυτό μπουκαλάκι που το διαλύουμε σε νερό. Ποτίζουμε τα δέντρα μας, τα φυτά μας, τα λουλούδια μας στη ρίζα, τα ψεκάζουμε, δεν αρρωσταίνουν. Και φίλες μου, δεν παγώνουν οι λιμονιές, μανταρινιές, ό,τι έχουμε στα μπαλκόνια μας, ροδιές, γιατί αντέχουν μέχρι μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Εκοπλάν, το υπέροχο αυτό μπουκαλάκι, τα 4,19,90. Αυγοσερέικη, υπέροχα αυγά, χωριάτικα Ελευθέρας Δοσκής. Αυγοσερέικη, με έδρα την Κουμαριά Σερών, ιδρύθηκε το 2002. Και από τότε έχει αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στην Αλεξανδρούπολη. Συσκευασίες από τα υπέροχα αυγά είναι των 6 αυγών, των 10 και των 15. Με αυτά τα υπέροχα αυγά γίνονται και τα ζυμαρικά αυθεντικό. Ζητήσετε με το όνομά τους, υπέροχες χιλοπίτες, τραχανάς, γλυκός, ξινός, με λαχανικά και το υπέροχο κουσκούς. Αυθεντικό είναι το όνομά του και ζητήστε το με το όνομά του. Επίσης το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας είναι 2-3-21-2-10-149. Χονταξής, αυτή χονταξή. Θα βρούμε ό,τι έχει σχέση με ζαχαροπλαστική και αρτοποιία και επίσης ο Ηλίας, αυτή χονταξή και σία. Εκεί θα βρούμε τώρα τα υπέροχα μυρωδάτα τσάγια μας, τα μπαχαρικά μας και τα βότανά μας, φίλες μου. Επίσης και τα υπέροχα
Κυριάτα Μυρωδάτα. Mrs. Liz Kerr. Εδώ μιλάμε για νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι και όχι μόνο, γιατί παρέχουν νοσηλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και είναι δίπλα μας, παίρνοντας ένα τηλέφωνο στο 2321-066-200. Επίσης, εξυπηρέτηση και εκτός σπιτιού, πέρα από την νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι. Φίλες μου, Ελαιόλαδο Πρωτεύς, πλατεία εμπορίου, 20 Θωμάς Χατζαραπίδης. Για να γίνονται νόστιμα αυτά που μαγειρεύετε, ένα είναι το ελαιόλαδο Πρωτεύς, ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο και πυρηνέλαιο. Ελαιόλαδο Πρωτεύς, πλατεία εμπορίου, 20 Θωμάς Χατζαραπίδης. Εγώ, φίλες μου, τώρα θα πιω το τσαγάκι που σήμερα είναι slim. Από τον Ηλία Κονταξή, στην υγειά μας. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μία τάρτα αρμύρια. Και θα ξεκινήσω, φίλες μου, με δύο αυγά από την Αυγοσεραϊκή. Το βούτυρο, λιωμένο, αλλά χτυπήσω λίγο τα αυγά. Λιωμένο το βουτυράκι. Τρεις-τέσσερις κουταλιές νεράκι. Και με το αλεύρι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Κυρία Στέλλα, είστε καλά? Το βλέπω. Καλησπέρα. Είστε καλά, καλησπέρα, λέω. Δεν ακούγεστε. Γιατί, ακούγομαι τώρα. Μόνοι τώρα δεν έχουμε. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Μ' ακούτε? Ναι. Κυρία Στέλλα, έλα, θέλω τσάρα να σας ρωτήσω, μ' ακούτε, το μανταρίνι, το γλυκό, πόσες φορές θα τρυπήσω το μανταρίνι? Μία φορά, με το καλαμάκι από σουβλάκι. Α, το καλαμάκι από σουβλάκι, δεν θα βγάλω εκείνο το κοτσανάκι, το σημαδάκι? Άκουσα. Που έχει εκεί. Το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου. Μέρι. Μερούλα. Ναι. Από εκεί που κόβεται το κουτσανάκι, ναι, από εκεί θα το τρυπήσεις, αλλά δεν το βγάλεις μέχρι πέρα. Α, έτσι, μέχρι εκεί. Ναι. Δεν μου λέτε, κυρία Στέλλα, ευχαριστώ πολύ. Σε 20 μανταρίνια πόσο ζάχαρη θα βάλω? 20 μανταρίνια είναι πάνω από κιλό. Πάνω από κιλό. Δεν είναι πάνω τα 20 μανταρίνια από κιλό? Σίγουρα είναι. Είναι 1,5 κιλό τουλάχιστον, ένα 700. Ναι, ναι. Κοίταξε, κάνεις γλυκό. Ναι. Όσο θα είναι το μανταρίνι, θα είναι και η ζάχαρη. Ναι, το νερό, ναι, θα σου είναι λίγο. Μία, ναι, μία κούπα έτσι μεγαλούτσικη. Μία κούπα μεγαλούτσικη. Νερό, ναι. Νερό. Και θα τη δέσω το νερό, θα το δέσω το σιρόπι. Βέβαια θα το δέσεις. Θα το δέσω και μετά θα ρίξω τα μανταρίνια μέσα, έτσι. Ναι, αφού τα βράσεις τρία νερά. Τρία νερά, ναι, το ξέρω εκείνο. Ναι, και ναι, στο, ναι, τρίτο, ναι, νερό θα βάλεις σόδα. Σόδα θα βάλω για να μαλακώσει, ναι, κυρία Στέλλα. Εντάξει, κουρτσάρα μου. Μόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Φιλάκια, γεια σου, κουρτσάρα μου. Λίγο τη φράση, ναι, καλησπέρα. Θα πάνω θα σας πάει πολύ πιο ωραία. Κύριε Στέλλα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά κι εγώ. Βαγγέλη. Ναι. Έλα, παιδί μου, καλά είσαι? Ναι, εντάξει, ωραία. Εσείς? Δόξα τω Θεώ, καλά. Μπράβο, μπράβο. Κάνω... Τι καλό θα μας κάνεις σήμερα? Σήμερα πάλι κάνω μία αρμυρή τάρτα. Α, μάνα, ωραία. Ναι. Ωραία. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ναι, εντάξει, κάτι το διαφορετικό, ξεχωριστό. Ναι, έτσι είναι. Άντε. Έγινε, χάρη Καβαγγέλη. Καλό απόγευμα. Άντε, καλό βράδυ, καλή δύναμη, κύριε Στέλλα. Να είσαι καλά. Φιλάκια, γεια σου. Τώρα, φίλες μου, η Λέλιο Πρωτεύς μέσα εδώ.
δεν έχουμε πρόβλημα. Παίρνω τη ζύμη και την τοποθετώ μέσα. Ορίστε. Εδώ. Και πιέζω, φίλες μου, αυτή τη ζύμη να σηκωθεί και λίγο προς το γύρο, να κάνω δηλαδή σαν τυχάκι. Ο φούρνος μας πάντα προθερμασμένος. Δείτε πως το σηκώνω. Τέλειο. Και πιο απάνω να πάει, δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα, φίλες μου, να φύγει αυτό. Λοιπόν, βάζω επάνω κρεμμύδι πριμένο. Ορίστε. Βάζω φέτα κορυφή. Μια ωραία τάρτα. Τώρα, φίλες μου, θα βάλω αλατάκι Χιμαλαΐων από τον Κονταξέ τον Ηλία. Μαύρο πιπεράκι. Και, φίλες μου, θα κόψω εδώ και μπέικον. Αυτό είναι από το Οπωροπαντοπολείο Αγορά. 3 καταστήματα στις Σέρες. Το ένα είναι πλατεία Εμπορίου 16, χαρτικά καθαριστικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 25 είναι το δεύτερο, και το τρίτο που άνοιξε καινούριο είναι Βενιζέλου 118. Δείτε εδώ τι γίνεται. Ωραία πράγματα. Ρωτάτε, φίλες μου, αν ψήνεται η ζύμη πρώτα. Όχι. Αυτή η τάρτα μπαίνει, φίλες μου, και ψήνεται όλοι μαζί. Ορίστε. Ένα ακόμη. Να μας κρατήσει να φάμε ένα κομμάτι, αλλά να έχει από όλο μέσα. Στους 180 βαθμούς, ανάλογα με το φούρνο. Περίπου θέλει 20 λεπτά. Προθερμασμένος ο φούρνος. Λοιπόν, τώρα, φίλες μου, εδώ έχω κρέμα γάλακτος. Και αυτή μέσα. Πάρουμε ένα κουτάλι.
ορίστε. Να μην γίνει ζιάνι, που έλεγαν οι παλιοί. Δεν πετάμε τίποτα. Τέλεια, φίλες μου. Τη σταυρώνουμε στο φούρνο και πάμε τώρα να δούμε υλικά, χορηγούς και να επιστρέψουμε. Είμαστε φίλες μου. Τώρα θα κάνω κοτόπουλο από την κοτοϊμπορική Ελαιώνα με κουσκούς από, από το αυθεντικό. Ελαιόλαδο Πρωτεύς, πλατεία Εμπορίου 20, Θωμάς Χατζαραπίδης. Λοιπόν, βάζω το κρεμμυδάκι. Έτσι. Ρίχνω μέσα και πιπεριές, είναι από το Ποροποντοπολείο Αγκορά. Να μαραθούν λίγο. Και έχω εδώ ωραία φτερά, φτερούγες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Φίλες μου, σας μαγειρεύω ό,τι αρέσει σε μένα, να το ξέρετε. Ό,τι δεν μ' αρέσει δεν το μαγειρεύω. Λοιπόν, είπαμε, οι φτερούγες κόβονται σε δύο μεριές, μία από εδώ και μία από εκεί. Έτσι, τα έχω κομμένα. Μυτούλες. Σοτάρουμε ωραία, ωραία. Μπόλικες είναι. Εδώ η οικογένειά μας είναι μεγάλη. Αλατάκι μέσα. Κόκκινο γλυκό πιπέρι. Ορίστε, φίλες μου. Και τώρα χυμό ντομάτας μέσα. Ορίστε. Αφού φίλες μου κάνω και έτσι ένα κάτι μα ωραίο και με το χυμό ντομάτας,
Θα προσθέσω μέσα και βραστό νερό, όχι όλο. Θα βάλω τώρα να βράσω τα κοψίδια, δηλαδή οι φτερούγες. Από την κοτοεμπορική ελαιόνα στο παλιό κτίριο της αστυνομίας. Και αφού βράσουν τα κοψίδια, μετά θα συμπληρώσω το νερό που θα μπει και το κουσκούς μέσα. Ενδιαφέρει να βράσει το κρεατάκι. Και να πιω και λίγο τσαγάκι σήμερα που είναι slim. Να διατηρούμε και τη σουλέτα μας. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, φίλες και φίλοι. Αύριο έχουμε κληρώσεις. Εκλογές θα έλεγα. Ναι, θα εκλέξουμε το... Δεν ξέρουμε. Και έχουμε ένα πακέτο ακόμα διαφημίσεων. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε.